η Ρωσία δεν μπορεί να θεωρήσει την Ιταλία ως εγγυητή της πιθανής ειρηνευτικής διαδικασίας γύρω από την Ουκρανία, λόγω της προκατειλημμένης στάσης της Ρώμης κατά της Μόσχας, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. Η διπλωμάτης κλήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές ότι η Ρώμη είναι έτοιμη να λειτουργήσει ως εγγυητής της ειρηνευτικής διευθέτησης μετά από τις δηλώσεις που έκανε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε συνέντευξη τύπου στις 29 Δεκεμβρίου. Προφανώς όσον αφορά τη μεροληπτική θέση της Ιταλίας, δεν μπορούμε να τη δούμε ούτε ως έντιμο μεσολαβητή, ούτε ως πιθανό εγγυητή της ειρηνευτικής διαδικασίας, είπε η Ζαχάροβα στην απάντησή της σε ερώτηση μέσων ενημέρωσης που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου. Η Ζαχάροβα επεσήμανε ότι πολλές χώρες δεσμεύονται ότι είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία και ορισμένες μάλιστα μας προσφέρουν ανοιχτά τις υπηρεσίες διαμεσολάβησής τους. Ωστόσο, θεωρούμε περίεργο να ακούμε προτάσεις για μεσολάβηση από τις χώρες που από την αρχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία έχουν λάβει μια ξεκάθαρη και πολύ επιθετική αντιρωσική θέση, όχι μόνο υποστηρίζοντας το αιματηρό καθεστώς του Κιέβου, αλλά και παρέχοντας με ουσιαστική στρατιωτική βοήθεια και σκόπιμη άντληση όπλων εχμής στην Ουκρανία, είπε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα.